Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός γεννιέται, οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται η φύση όλη. Κατεβαίνει ο Θεός στη γη για να ανεβεί ο άνθρωπος στον ουρανό. Ο άνθρωπος, ο άρχοντας γίνεται δούλος, φτωχός και ταπεινός και έρχεται για να πλουτίσει ο κόσμος. Ένας κόσμος που τον έχει απόλυτη ανάγκη. Ένας κόσμος που του λείπει η αγάπη. Κόσμος της έχθρας, της ταραχής και του μίσους και των πολέμων. Και ήρθε ο Χριστός για να δώσει αυτά που ο κόσμος στερείται, την ειρήνη και την αγάπη. Και ήρθε και έρχεται ο Χριστός για να επαναπροσδιορίσει την πλάση. «Χριστού δεν ανθρώπισης άλλη εμή πλάσης», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στο συγκλονιστικό αυτό ερχομό του Θεανθρώπου θα αναφερθούμε και εμείς με ψάλματα και με κάλαντα. Κοντά μας στο παραδοσιακό μουσικό σχήμα βυζαντινό ηχόχρωμα, ο ιδρυτής του καθηγητής κύριος και πρωτοψάλτης κύριος Νεκτάριος Πιτσούγκας, πλαισιωμένος από διακεκριμένους δασκάλους της μουσικής, τον κύριο Καλίνικο Ούνδεγερ στο βιολί, τον κύριο Αριστοτέλη Τζόρτζι και Ανδρέα Γκάτσο στο ούτι, τον κύριο Γεράσιμο Κολοβό στον ταμπουρά και τον κύριο Γιάννη Τσεντούρο στα κρουστά, ιδιαίτερα αγαπητό μου και ο συμψάλτη μου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Κύριε Πιτσιούγκα, δύο λόγια παρακαλώ πριν μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Κύριε Μπαρούτα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που φιλοξενείτε το σύνολό μας στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μου, μας. Χαρά μου. Και μας χαρά, και δική μας χαρά. Και η ύμνη των Χριστουγέννων που ερμηνεύουμε σήμερα με τα παραδοσιακά όργανα αναβιώνουν, θα κάνω μια μικρή αναφορά, τα Χριστούγεννα του 2003 που είχε κυκλοφορήσει ένα CD με τη χοροδία Βυζαντινό Ηχόχρωμα, όπου περιέχονταν και τρεις ύμνοι, μέσα το Χριστός γεννάται, δεύτερη δομή πιστή και υπαρθένο σήμερον. Μετά από 14 χρόνια που είχε γίνει η δημιουργία αυτού του CD, προσθέτουμε περισσότερους ύμνους και κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα κάλαντα είναι στον ίδιο ήχο, κοίταξα να είναι στον ίδιο ήχο με τους ύμνους, τους χριστουγεννιάτικους ύμνους, ώστε γίνεται ένα πάντρεμα των βυζαντινών κλιμάκων με τους δρόμους της παραδοσιακής μουσικής. Πολύ ωραία, με πολύ αυτόν ωραία. Τον τρόπο παρουσιάζεται το γεφύρωμα της βυζαντινής μουσικής με την παραδοσιακή μουσική. Να αρχίσουμε. Βέβαια. Πολύ ωραία. Χριστός γεννάται. Thank you.
Τα κάλαντα, τα γνωστά ευχητικά και εγκομιαστικά δημοτικά τραγούδια, αποτελούσαν από παλιά τη ζωντανή και χαρούμενη λαϊκή εφημερίδα αναγγελίας των μεγάλων θρησκευτικών εορτών, όπως των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Διοφανίων, των Βαΐων, με εξαίρεση τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής, που είναι λυπηρά και κατανυχτικά. Συνοδεύονται από παραδοσιακά μουσικά όργανα, όπως και το χριστουγεννιάτικο κάλαντο από τα κωτίωρα του Πόντου που θα ακολουθήσει. Δείγματα κορυφαίας εκκλησιαστικής υμνογραφίας, τα χριστουγεννιάτικα τροπάρια, υμνούν θεολογώντας και γεραίρουν δοξολογώντας τον ερμήνευτο θαύμα της του Χριστού ενανθρωπίσεως. Εγκομιάζουν την Παναγία Θεοτόκο και αναφέρονται στους επίγειους και ουράνιους μάρτυρες του μοναδικού και ανεπανάληπτου γεγονότος της γέννησης του Χριστού.
ακολουθεί το ωραιότατο κάθισμα του όρθρου των Χριστουγέννων, δεύτε είδομεν πιστή, σε παλατινό μέλος που θα αποδώσει ο κύριος Νεκτάριος Πιτσιούγκας. Άγιος Βασίλης έρχεται, Γινάρης ξημυρώνει. Ακολουθεί ένα ποιμενικό θεσσαλικό κάλαντο. Thank you.
παλικάρια μου σαν φέτος και του χρόνου. Από τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας Πατρών θα ακούσουμε το πρώτο ιδιόμελο στοιχειρό των Ένων των Χριστουγέννων. «Εφραίνεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος». Κάλαντο, αυτή τη φορά από την Πελοπόννησο. Πλήθος αγγέλων ψάλουσι το δόξα εν υψίστης και τούτο άξιον εστί ή των ποιμένων πίστης.
Είναι γνωστό πως τα κάλαντα συνοδεύονται και με πενέματα προς τον οικοκύρη του σπιτιού και την οικοδέσποινα, που στο τέλος θα προσφέρουν στους καλαντιστές και ένα μικρό κέρασμα. Στο κριτικό κάλαντο που ακολουθεί, από πλευράς οικοδεσπότη διαπιστώνεται κάποια μικρή απροθυμία ως προς το κέρασμα. «Και ακόμα δεν τον ύβρικες στον μάνταλο να ανοίξεις, να μας κεράσεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις». Κύριε Νεκτάριε, πριν συνεχίσουμε, θεωρώ απαραίτητο να ευχαριστήσω το μουσικό σύνολο παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινό Ηχόχρωμα, με το οποίο μας χαρίζεται σήμερα αυτή τη χριστουγεννιάτικη ωραία μουσική ευκαιρία, και να αναφερθώ στην έκδοση του πολύτιμου βιβλίου σας, διότι λίγα βιβλία κυκλοφορούν με θέμα την εκμάθηση και τη διδασκαλία του ταμπουρά. Αναφέρομαι στο βιβλίο σας με τίτλο «Παραδοσιακό ηχόχρωμα». Και επ' αυτού θα ήθελα, αν θέλατε, να πείτε κάτι εσείς περισσότερο. Πέρσι το Μάρτιο του 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Παραδοσιακό ηχόχρωμα». Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας εκμάθησης ταμπουρά με χρήση του αριθμητικού τροπικού συστήματος από τον εκδοτικό όμιλο Ιώνα. Να αναφερθώ δύο λόγια για το αριθμητικό τροπικό σύστημα. Αυτό ήταν μία πρόταση του δάσκαλού μου, Χρήστου Τσιαμούλη, όταν πήγα, ήταν υποέκδοση το βιβλίο, και πήγα να το δει, να μου πει τη γνώμη του, γιατί πάντα εγώ στους δάσκαλούς μου το τελικό θέλω να μου πει το... Αυτό είναι σημαντική αρχή. Του άρεσε πάρα πολύ και μου έβαλε την ιδέα, μου λέει, γιατί δεν χρησιμοποιείς ένα σύστημα που έχει βγάλει, δηλαδή στις υφέσεις και διαίσεις, βάζει το 1, 2, 3, 4, 5 που αντιστοιχούν στα μόρια. Περιέχει 65 παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία είναι κατά επίπεδο δυσκολίας. Και στο τέλος έχω βάλει τρεις ύμνους σε ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική παράλληλα, το οποίο είναι το «Χριστός γεννάται», «Δεύτε είδομεν πιστή» και «Η Παρθένο σήμερον», τα οποία τα εκτελούμε και εδώ στο... Πολύ ωραία, στην εκπομπή σας. Ωραία.
Αυτό δεν... Απομένει η συνέχεια. Από τον πρωτοψάλτη κύριο Ανδρέα Γκάτσο θα ακούσουμε και το πανέμορφο κοντάκι των Χριστουγέννων. Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει. Ένας διάλογος των Καλαντιστών με την Οικοδέσποινα αυτή τη φορά διαμείβεται και στα μωραΐτικα κάλαντα που ακολουθούν. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μόνο σας αγαπούσαμε και ήρθαμε να σας δούμε. Αλλά δώστε μας και τον Κόκορα, δώστε μας και την Κότα, δώστε μας και 5-6 αυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα. Κύριε στους σπιτιού, πολλούς χρόνους να
επειδή η παρουσίασή μας πλησιάζει στο τέλος της, θεωρώ μεγάλη μου υποχρέωση, αλλά και μεγάλη χαρά να σε ευχαριστήσω που τα ψάλαμε μαζί τα κάλαντα. Μαζί με το ωραίο συγκρότημά σας, το Βυζαντινό Ηχόχρωμα. Αγαπητέ Νεκτάριε, αγαπητέ μου συνάδελφε Ανδρέα, και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παρδοδο. Κύριε Αριστοτέλη μου, ναι, κύριε Γεράσιμε και αγαπητέ κύριε Γιάννη. Επίσης, ευχαριστίες πολλές στον κύριο Καλίνικο, που έκτακτη ανάγκη τον έκανε να λείψει από την παρέα μας. Θερμές ευχαριστίες να απευθύνουμε και στους τεχνικούς του τηλεοπτικού σταθμού Λίχνου, τον κύριο Παναγιώτη, τον κύριο Δημήτρη Τσακούμη, και να τους ευχηθούμε να έχουν δύναμη και να μας ανέχονται και άλλες φορές που τους κουράζουμε. Χριστούγεννα, αγαπητοί τηλεθεατές, ο ουρανός κατέβηκε στη γη, οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους και τι απομένει, ο άνθρωπος να απλώσει το χέρι του για να αγγίξει και να δεχθεί τη νέα ζωή. Χρόνια πολλά σε όλους, με Χριστό γεννημένο στις καρδιές μας. Yeah.